φουλάρουν κλινικές με παθολογικά περιστατικά στα νοσοκομεία του νησιού μας λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γρήπης, κορονοϊού και αναπνευστικών ιών. Ασφιχτική είναι η κατάσταση σε Βενιζέλιο και Παγνή, όπου παρατηρούνται υπερπληρότητες σε παθολογικές κλινικές. Ιδιαίτερα αυτό το διάστημα είναι γεμάτες και η παθολογική κλινική και η νευροχειρουργική, αλλά και άλλες κλινικές του νοσοκομείου και προφανώς οι παιδιατρικές κλινικές με τις πολλές ιώσεις που έχουμε αυτό το διάστημα. Ποτέ υπάρχει μεγάλη δουλειά, πολλή δουλειά, λόγω των ιώσεων που υπάρχουν και δεν είναι μόνο γρήπη, είναι και ιώσεις του αναπνευστικού και ήταν λογικό. Όταν έχουν σταματήσει όλα τα μέτρα, δύο χρόνια ή περιμένανε και εμφανίστηκαν. Έχουμε συλλοιμώξεις, δηλαδή και COVID και γρήπη μαζί ή COVID μαζί με κάποια άλλη ίωση. Η γρήπη είναι κυρίως που κυκλοφορεί τύπου Α, αλλά υπάρχουν και άλλες. Έχει έρθει νωρίτερα φέτος, παρά τον καλοκαίρο. Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της 7ης ΥΠΕ, τα οποία δημοσιεύονται σε αληθινό χρόνο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο η πληρότητα στην αλφα-παθολογική ανέρχεται στο 134%, ενώ στην πνευμονολογική στο 96%. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας. Πραγματικά έχουμε κλινικές όπως είναι η παθολογική, η πνευμονολογική, η παιδιατρική, τα ΤΕΠ, τα οποία σε καθημερινή βάση έχουν ένα τεράστιο όγκο ανθρώπων που χρήζουν υπηρεσίες υγείας. Δείχνει ακόμα μία φορά και στην περίοδο τη δύσκολη την οποία περνάμε, ότι χωρίς εθνικό σύστημα υγείας, χωρίς δομές δημόσιας υγείας, δεν θα υπήρχε και νοσηλεία, δεν θα υπήρχε περίθαλψη στον κόσμο. Είναι αναγκαίο λοιπόν. Εκατοντάδες ασθενείς ταλαιπωρούνται λόγω των αυξημένων κρουσμάτων σε γρήπη, αναπνευστικούς ιούς και κορονοϊό, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την ανησυχία τους με φόντο τη μεγάλη πίεση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και στο Παγνί, από τα επίσημα στοιχεία, η πληρότητα στη γενική παθολογική ανέρχεται στο 114,2%. Φτάνουμε καθημερινά, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, στα όρια, γιατί εδώ και χρόνια δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις από πλευράς πολιτείας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που ολοένα αυξάνονται. Να πούμε μόνο ότι στο Ηράκλειο υπάρχει μόνο ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, αυτός είναι σταυρωμένο. Έχουμε όμως και το θέμα της γρήπης. Είναι μια περίοδο που πραγματικά μέχρι και τέλος του Γενάρη, που θα είναι, ελπίζουμε, το πικ της γρήπης, ότι η κατάσταση θα είναι αυτή. Αυτό που ζητάμε είναι πραγματικά να υπάρχει στήριξη στο σύστημα υγείας, στις δομές της υγείας και με ανθρώπινο δυναμικό και με υποδομή αλλά και με μέσα. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου η πληρότητα στην παθολογική άγγιξε το 91,6%, ενώ οριακή είναι η κατάσταση και στην παθολογική του Αγίου Νικολάου, όπου έχει πληρότητα 90%. Και αυτό μπορούμε να πούμε είναι στον κόσμο να μην επισκέπτεται επίγοντα για ένα κρύωμα, γιατί δημιουργείται το διαχώρητο. Στις κλινικές υπάρχουν ιώσεις αρκετές, αλλά δεν είναι ακόμα το πικ αυτό. Πρώτα ξεκινάει από την κοινότητα, το ξέρετε κι εσείς καλύτερα πλέον, και μετά από 1-1,5 μήνα αρχίζει η πίεση στις κλινικές. Πιστεύουμε ότι θα περάσουμε δύσκολο χειμώνα. Υψηλές είναι οι πληρότητες και στις καρδιολογικές κλινικές σε Βενιζέλιο, Παγνή και Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι πληρότητες κυμαίνονται από 91% έως 97,3%. Με τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν και στο νομό Ηρακλείου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αναγκάζει και υποχρεώνει πολύ κόσμο να επισκέπτεται τα νοσοκομεία από τα πιο απλά προβλήματα μέχρι και τα πιο σύνθετα. Η γρήπη πρωτοστατεί σε σχέση με τον κορονοϊό, ο οποίος είναι δεύτερος σε συχνότητα και πιο ήπιος στις περισσότερες περιπτώσεις. Η έξαρση των αναπνευστικών λοιμόξεων ξεκίνησε από τον Νοέμβριο και αναμένεται να κορυφωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.